ξέρω εγώ, εδώ μικρή επιφάνεια, αισθάνεσαι λίγο ανασφάλεια, κάνε την δομή. Μην βαριέσαι να βγάλεις το φτιάρι. Γιατί στις βαρεμάρες γίνεται η Βέβαια. Να, μικρό είναι, ξέρω να το περάσουμε, αου. Δεν έχει χιόνι κάτω στον Παρνασσό. Τέτοια. Πολύ καλό. Εμείς ερχόμαστε πρώτη φορά εδώ με τον Κώστα. Σε αυτό το λούκι. Που είναι πάρα πολύ όμορφο. Αλλά σε αυτή την περίπτωση τώρα. Καλά, θα το βγάλαμε. Γιατί κάνεις κι άλλο τε. Για να το βγάλει βίντεο. Εδώ φαίνονται όλα τέλεια. Ναι, φαίνεται ακριβώς πόσο έχει φαινήσει κάθε φορά. Φυσικά μέχρι το δεύτερο. Για σκιέρ, Ευαγγέλη, που ρωτάς. Κάνουμε και, αυτό είναι το column test που λέμε. Είναι μια κολόνα. Και κάνουμε μετά το ridge block που λέμε, που είναι το ρούτσις από τα γερμανικά της ολίσθησης, που είναι περίπου ένα μισό μέτρο. Για να πέσει όλο το πέδιλο μετά πάνω. Για τη ράγα που κάνει το σκι. Ναι, για να ανέβει ο σκιέρ μετά πάνω. Δηλαδή αν δεν υποχωρήσεις όλα αυτά, ανεβαίνει ο ίδιος πάνω. Και στην αρχή απλά ανεβαίνει, περνάει μία έτσι, το κόβει. Μετά αν δεν υποχωρήσει πηδάει λίγο, πάει και δεύτερος, δηλαδή έχει συνέχεια. Μέχρι να πέσει. Μέχρι να πέσει, συνήθως το κάνω μέχρι να πέσει. Αλλά ποιο είναι το όριο που λες ότι θα ανέβω. Ναι. Τι λέει. Το όριο που λες. Το βάθος. Α, που είναι να πας. Αυτό εδώ είναι ένα βασικό. Δεν υπάρχουν στεγανά. Κανένας θα σου πει. Με βεβαιότητα ποιο είναι το όριο ακριβώς. Θα σου δίνει την κλίμακα, εσύ να κρίνεις ο ίδιος πόσο θες να το διακινδυνεύσεις και πόσο έτοιμη είσαι περαιτέρω για τυχόν όντως συμβάντα. Θα ρωτήσω κάτι, ναι. Τώρα το χιόνι που έχει το χιονοδρομικό, λέω ναι. Δεν έχει, δεν κάνει αυτό το πράγμα. Εκεί είναι πατημένο από το ρετράκι, είναι ελεγχόμενο το περιβάλλον. Α, okay. Και δεν έχει και κλείσει στο χιονοδρομικό τόσο μεγάλο ενίο okay. Κομμάτι. Ναι, είναι το, η πίστα θεωρείται ανύπαρκτο κίνδυνο για να πιένω στη βάδα. Και αν είναι πίστες που έχουν κίνδυνο, τις ανατινάζουν τις ζώμες. Πέρσι που έγινε στην Καλάβρητα. Που πέσε, έπεσε τόσο πράγμα που έσπασαν οι κολόνες. Καλώς. Όχι, τώρα έφυγε εκεί λίγο. Λοιπόν. Γράφει. Ναι. Πάμε για... Και τώρα να μην το κάνουμε. Compression test. Αλλά την ώρα που πάμε να το κάνουμε. Ήδη. Ολόησιο. Ένα τουβλάζι για το ιγκλού μας. Και το επόμενο φεύγει έτσι. Μπα το επόμενο δεν φεύγει. Εντάξει, εδώ ένα υπόλοιπο. Αυτό είναι που δεν έχει τη συνοχή και γι' αυτό αυτό δουλεύει σαν. Σαν αδύναμο στρώμα. Αυτό είναι το αδύναμο δηλαδή. Το από πάνω όλο έχει συνοχή. Γι' αυτό φεύγει και όλο μαζί. Γι' αυτό φεύγει τούβλο. Τώρα πότε θα φεύγει, θα τα σέφτα. Πάντω να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν έχω δει σε πολλά τεστ να φεύγει έτσι κομμάτι.